Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις για την επίθεση με καυστικό υγρό στη Μονή Πετράκη. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος επισκέφτηκε τους τραυματίες στα νοσοκομεία. Αυτό που συνέβη είναι και πρωτόγνωρο στον χώρο της Εκκλησίας και συγκλονιστικό από όλες τις απόψεις. Είδα όλους έναν από τους αδελφούς αρχιερείς και τον γραμματέα των δικαστηρίων. Η κατάστασή τους ήταν δύσκολη, ξεπεράστηκαν όμως τα πρώτα εμπόδια. Δύο ή τρεις αρχιερείς είναι εκείνοι οι οποίοι λιγάκι χρειάζονται ακόμα κόπο για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρύνου Πόλεως και ο Γραμματέας των Δικαστηρίων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δέσποινα. Γιάννη, αρχικά όλοι οι εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πρόκειται για 6 Μητροπολίτες αλλά και για τον γραμματέα του συνοδικού. Στη συνέχεια, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ξεκίνησαν οι μεταφορές μέσω του ΕΚΑΒ. Έτσι, όπως μαθαίνω, 4 Μητροπολίτες, ανάμεσά τους ο Μητροπολίτης Κηφισίας αλλά και ο Μητροπολίτης Κόνιτσας, μεταφέρθηκαν λίγη ώρα πριν στο νοσοκομείο Γεννηματά, συγκεκριμένα στην οφθαλμολογική κλινική, προκειμένου να τους παρασχεθούν βοήθειες εκεί όσον αφορά το κομμάτι της όρασής τους. Ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε νοσηλεύονται στο ΚΑΤ 2 Μητροπολίτες και ο γραμματέας του συνοδικού. Όπως μαθαίνω, είναι σε καλή κατάσταση, θα κρατηθούν για προληπτικούς λόγους, αναμένουμε οι περισσότεροι άμεσα να πάρουν εξιτήρια, ενώ πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα είχε μεταβεί περιπατητικός ο Μητροπολίτης Άρτης στο νοσοκομείο ΚΑΣ. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, είχε ελαφρύ έγκαυμα στο μέτωπο, όπως μαθαίνω, έφυγε με τις οδηγίες των γιατρών του. Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.